σκηνικό άγριας δύσης τα ξημερώματα στον καρτερό Ηρακλείου. Ζωοκλέφτες έπεσαν σε μπλόκο αστυνομικών στην παλαιά Εθνική Οδό και άνοιξαν πύργια να διαφύγουν. Κοντά στο κτίριο κάτω, στο ξενείο. Η ζωοκλοπή σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στην Κόξαρη, χωρίς ο νεαρός κτηνοτρόφος να προλάβει να αντιληφθεί ότι οι δράστες είχαν φορτώσει σε οχήματα τα πρόβατα και επιχείρησαν να γίνουν καπνός. Το ένα από τα οχήματα ήταν μελισσοκομικό κλειστού τύπου, το οποίο έκλεψαν λίγες ώρες νωρίτερα από την οδό Ούλοφ Πάλμε στο Ηράκλειο. Για τη διαφυγή τους κινήθηκαν στην παλαιά Εθνική Οδό, πιστεύοντας ότι θα περάσουν απαρατήρητοι. Όμως τόσο στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης όσο και στον καρτερό είχαν στηθεί μπλόκα για άλλο λόγο. Οι δύο από τους δράστες κατέβηκαν από το μελισσοκομικό, το κλείδωσαν και προσποιήθηκαν τους περαστικούς για να διαφύγουν. Οι αστυνομικοί τους φώναξαν από μακριά να σταματήσουν και τότε άρχισε το πιστολίδι. Μπροστά από το πρώην ξενία, οι δράστες πυροβόλησαν τουλάχιστον 4 φορές, αναγκάζοντας τους αστυνομικούς να καλυφθούν περιμένοντας ενισχύσεις. Στα λίγα λεπτά που χρειάστηκε για να φτάσουν περιπολικά μέχρι εκεί, πρόλαβαν πιθανότατα να επιβιβαστούν σε άλλο όχημα προπομπό με συνεργούς τους. Με το πρώτο φως της ημέρας, κλίμακια της σήμανσης και της ασφάλειας άρχισαν να ερευνούν σπιθαμή προς σπιθαμή την περιοχή, αναζητώντας το ακριβές σημείο στο οποίο έπεσαν οι πυροβολισμοί και τους κάλικες που πιθανώς έχουν μείνει στο σημείο. Ήταν αστυνομικοί, δεν ήταν, δεν ξέρουμε τώρα αυτό. Σε ποιο σημείο? Εδώ μπροστά, λίγο πιο κάτω, κοντά στο κτίριο εκεί. Η Ελλάδα έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι άφησαν πίσω τους σωρία στοιχείων, καθώς δεν πρόλαβαν αυτή τη φορά να κάψουν το αυτοκίνητο και να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Από τα ξημερώματα βρίσκεται σε εξέλιξη μια γιγαντιαίου μεγέθους κινητοποίηση της αστυνομίας, η οποία σαρώνει τις κάμερες σε όλο το μήκος της διαδρομής που ακολούθησαν, αναζητώντας πολύτιμα στοιχεία.